Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε και να μπούμε στο θέμα της Ρούλας Πισπυρίγκου και των τριών παιδιών. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, τη δικηγόρο, και τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνεχώς υπάρχουν καινούργια στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Κύριε Γαλεντέρη, αν μπορώ να ξεκινήσω από εσάς. Το ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ από χθες είναι το θέμα της φαρμακευτικής ή μη καθαρής, πείτε το όπως θέλετε, και τα μήνυς. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο σκευάσματα, δηλαδή είναι ίδιο πράγμα, είναι ίδια σύσταση? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό, εάν μιλάμε για διαφοροποίηση, δίνει και άλλη κατεύθυνση στο πώς βρέθηκε αυτή η ουσία. Έχουμε μπερδέψει, νομίζω, το σκεύασμα με την φαρμακευτική δραστική ουσία του φαρμάκου. Ναι. Η κεταμίνη είναι μία, η υδροχλωρική κεταμίνη. Συνεπώς, αυτή ανιχνεύεται στις τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα, αν μιλάμε για σκευάσματα, θέλουμε να πούμε αν είναι ανθρώπινο το σκεύασμα ή είναι κτηνιατρικό το σκεύασμα ή είναι ένα σκεύασμα το οποίο μπορούμε να βρούμε στον δρόμο, τότε πρέπει να ψάξουμε τα έκδοχα στην τοξικολογική. Δηλαδή αυτά που συνοδεύουν την ουσία σε κάθε φορά σε άλλο σκεύασμα. Τι σημαίνει καθαρή κεταμίνη, κύριε Γαλεντέρη? Η δραστική ουσία. Το φάρμακο, ένα φάρμακο το οποίο αγοράζουμε εμείς από ένα φαρμακείο, περιλαμβάνει την δραστική ουσία, π.χ. την κεταμίνη, και άλλες ουσίες οι οποίες τη συνοδεύουν για να φτιάξουν ουσιαστικά όλο αυτό το σκεύασμα, όλο αυτό το φάρμακο. Η τοξικολογική μπορεί να ανιχνεύσει την ουσία. Ναι. Την ίδια την ουσία. Η ουσία αυτή δεν μπορεί όμως να γίνει αντιληπτό αν προέρχεται από κτηνιατρικό φάρμακο ή από ανθρώπινο φάρμακο. Αυτό που μπορούμε να βρούμε ενδεχομένως είναι αν υπάρχουν επιπλέον έκδοχα τα οποία συνοδεύουν το κάθε σκεύασμα ξεχωριστά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η κεταμίνη αυτή συνοδευόταν με το β' έκδοχο, οπότε προέρχεται από την κτηνιατρική του μορφή, ή από το α' έκδοχο, το οποίο προέρχεται από την ανθρώπινη μορφή, ή από το γ' έκδοχο, το οποίο προέρχεται από την μορφή του δρόμου, έτσι όπως χορηγείται στους διάφορους τοξικομανείς. Άρα τώρα αυτό το στοιχείο πού οδηγεί? Από ποια είναι η προέλευση? Ναι, αυτό το στοιχείο πού οδηγεί? Προς το παρόν, εγώ γνωρίζω ότι αυτό που έχει ανιχνευτεί είναι και η κεταμίνη, η υδροχλωρική μορφή της κεταμίνης. Συνεπώς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε βάσει αυτού του στοιχείου ποια είναι η προέλευσή της. Να σας ρωτήσω, επειδή έχω παρακολουθήσει ότι ξαναγίνεται η συζήτηση, γιατί κατά την εκταφή που πήραν το τάμπλετ δεν πήρανε και το δείγμα από τρίχα, ώστε να μπορεί να γίνει περισσότερη, όπως διαβάζουμε και ακούμε, ανάλυση για αυτές τις ουσίες. Θα μπορούσε να βοηθηθεί. Να γίνει μια ανάλυση πίσω στον χρόνο. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να είχαμε στοιχεία ενδεχομένως για τα επεισόδια που αναφέρεται ότι εμφανιζόντουσαν στην μικρή Τζορτζίνα. Ήταν επεισόδια απώλειας συνείδησης, επεισόδια σπασμών. Και θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αν αυτά έχουν κάποια σχέση με τυχόν χορήγηση κεταμίνης σε προηγούμενες φάσεις νοσηλείας της μικρής. Πάντα από τον. Όχι από την νοσοκομιακή χορήγηση, γιατί ενδεχομένως μην μπερδέψουμε το κοινό ότι χορηγούνταν από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο χορηγήκε κεταμίνη μόνο στην περίπτωση της διασωλήνωσης. Αλλά μιλάμε για χορήγηση κεταμίνης ενδεχομένως από τη μητέρα, αφού αυτή φέρεται να χορήγησε και την τελευταία δόση θανατηφόρα. Κυρία Νασογλου, τι λέτε? Εγώ θεωρώ, για την κεταμίνη δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Διαβάζω ότι και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά από την εμπειρία μου στα ναρκωτικά, γιατί πρόκειται μια ουσία απαγορευμένη για οποιονδήποτε πολίτη να την αγοράσει, είναι φανερό ότι όπου έχουμε το καθαρότητα, όπως λέμε καθαρή ηρωίνη, η κοκαίνη κτλ., όλα αυτά είναι σε εργαστήρια. Δηλαδή δεν κυκλοφορούν στον δρόμο. Στον δρόμο αυτά που βρίσκει κανείς, κυρίως είναι επιμηχτίες. Γι' αυτό λέμε καθαρότητα στην ηρωίνη, όταν έχουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ναρκωτικά, βλέπουμε μια καθαρότητα επί της συγκεκριμένης ουσίας. Και μετά είναι τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι σε μια κεταμίνη ότι θα υπάρχει, το είπε πολύ καλά ο γιατρός μας, τα εκδοχέα. Άρα εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρος είναι ότι έχει βγει από κάποια φαρμακευτική αποθήκη. Είναι φανερό. Έχει κλαπεί, έχει παραδοθεί χέρι-χέρι. Πάντως είναι σίγουρο ότι από φαρμακευτικό σκεύασμα υπήρξε η χορήγηση. Δεν ήταν από άλλο φάρμακο ή από το δρόμο. Πλέον, αν ήμουν ανακριτής ή αν ήμουν ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, θα κατέθετα ένα υπόβλημα ότι σχεδόν αποκλείεται η αγορά της ή η προμήθειά της από τον δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, το εύρημα και θα πρέπει να ερευνηθεί εις βάθος.
Κύριε Γαλεντέρη, στην πληροφορία που υπάρχει και στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που προκύπτει ότι στο νέο πόρισμα των ιατροδικαστών το νέο πόρισμα θα διαλύει κάθε αμφιβολία για το θάνατο της Τζορτζίνας, ότι ουσιαστικά δηλαδή η ανακοπή που υπέστη το παιδί οφείλεται στη χορήγηση της κεταμίνης. Γιατί δεν εξηγείται γιατί υπέστη την ανακοπή διαφορετικά. Η ανακοπή, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια προφανή αιτία, δεν μπορούμε να ψάχνουμε άλλα αίτια τα οποία δεν προκύπτουν από αντικειμενικά στοιχεία. Όταν έχουμε δηλαδή μια αυξημένη δοσολογία κεταμίνης, η οποία δεν έχει κανένα λόγο εκείνη τη στιγμή να χορηγηθεί, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ποσότητα μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή μέσα της καταστολής του αναπνευστικού συστήματος. Συνεπώς, ο μηχανισμός είναι ξεκάθαρος. Δεν νομίζω για ποιο λόγο δημιουργείται σύγχυση υπ' αυτού. Όσον αφορά στο κομμάτι τώρα των άλλων εξετάσεων, επίσης διαβάζουμε ότι για την περίπτωση της Μαλένας είναι ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα τοξικολογική που μπορεί να εισφέρει και να δώσει φως τι ουσίες ενδεχομένως είχαν δοθεί στο παιδί που προκάλεσαν τη φθορά στο ΙΠΑΡ. Θα συμφωνήσω ότι η τοξικολογική θέλει περαιτέρω εξέλιξη, η διερεύνηση δηλαδή της τοξικολογικής της Μαλένας. Τώρα θα γίνει με ιστούς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στα εργαστήρια, ενδεχομένως ναι. Η πιθανότητα να βγάλουν θετικά αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι το κατάλληλο, μειώνεται αρκετά. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πιθανότητα. Δηλαδή να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα από, από τη νέα τοξικολογική στην Μαλένα. Ναι. Κυρία Νασογλού, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλα βασίζονται και στις, εκτός από την έρευνα και πώς θα προχωρήσει από τους δύο ιατροδικαστές, αλλά και στις καταθέσεις. Καταθέσεις που έχουμε πάρα πολλές από υγειονομικούς, αλλά δεν ξέρω αν την υπόθεση ξεκλειδώσει περαιτέρω και η κατάθεση που θα δοθεί από τον ενδιαστάσει σύζυγο ή από τους συγγενείς, οι οποίοι δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας, πότε θα κληθούν. Θα κληθούν σίγουρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως, η κατάθεση της πλέον του πολιτικού ενάγοντος mm-hmm. είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν μας συνεισφέρει τίποτα στην κατηγορία. Γιατί όταν έκανε την παράσταση, εμένα με έχει εντυπωσιάσει αρνητικά αυτό. Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δεν είναι μόνο να βγεις και να πεις ότι εγώ είδα τα στοιχεία και αδιάστητα, να βοηθήσεις σε αυτό, να συνδράμεις με κάποιο τρόπο, με μάρτυρες, με ευρήματα. Εμείς δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που δεν βλέπουμε καμία τέτοια συνεισφορά. Ίσα-ίσα βλέπουμε μία απομάκρυνση και μία σιωπή. Σίγουρα οι συγγενείς θα ρίξουν πολύ μεγάλο φως στην υπόθεση, αλλά το μεγαλύτερο φως το ρίχνουν και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν οι ιατροί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που είχαν και τις υποψίες. Και πολύ κρίμα που τότε υπήρξε μια εισαγγελική παραγγελία mm-hmm. για κάμερες. Οπότε αυτή τη στιγμή θα είχαμε την αλήθεια. Δηλαδή οι κάμερες στο δωμάτιο και όχι οι κάμερες στο μόνιτορ, τι σε σώζαν και ένα παιδί. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουν οι γιατροί, γι' αυτό πιστεύω ότι συνδράμουν αυτή τη στιγμή με όλες τις ψυχικές τους δυνάμεις. Πάντως, δυστυχώς από την πλευρά της πολιτικής αγωγής δεν βλέπω να έχουμε καμία συνεισφορά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Νάσογλου και κύριε Γαλεντέρη.